Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαι στην κουζίνα μου, στο Αλέξος Παπανδρέου Cooking Studio, στην Αγία Παρασκευή. Κάνουμε γυρίσματα για το κανάλι μου, συνταγές, το κανάλι στο YouTube. Και σήμερα θα φτιάξουμε γιουβαρελάκια. Μια αγαπημένη συνταγή, ο κιμάς έτσι κι αλλιώς αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τις συνταγές που τις θυμάμαι από παιδί και νομίζω ότι σας αρέσει και εσάς. Έτσι λοιπόν θα πάμε να τη φτιάξουμε μαζί, να δούμε πώς γίνεται από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα πάμε να ξεκινήσουμε ετοιμάζοντας τον κιμά για τα γιουβαρελάκια. Θα χρειαστούμε ένα μπολ και θα χρειαστούμε και βούτυρο λιωμένο. Άρα θα βάλω εδώ ένα μικρό κατσαρολάκι σιγά σιγά να ζεσταίνεται. Θα βάλουμε μέσα 50 γραμμάρια βούτυρο από 100% αγελαδινό γάλα. Άμα θέλετε μπορείτε να το έχετε αφήσει και λίγο εκτός ψυγείου να έχει μαλακώσει. 25, 25, 50. Όπως είναι, το βάλω κατευθείαν μέσα στο κατσαρολάκι και πάμε να βάλουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ. Θα χρειαστούμε κρεμμύδι ψιλοκομμένο και σκόρδο ψιλοκομμένο. Άρα πάμε να τα ετοιμάσουμε λίγο αυτά. Το ακούτε το βουτυράκι, τσακ, λιώνει. Με το που θα το ακούσετε έτσι πάει να πει ότι έχει θερμοκρασία το κατσαρολάκι μας και θα πάει και θα λιώσει μόνο του. Τα γιουβαρελάκια είναι το φαγητό αυτό που λες, θα γυρίσω σπίτι και θα βρω ένα πιάτο ζεστό φαγητό. Αυτό είναι ακριβώς. Θα ψιλοκόψω λίγο το σκόρδο, όπως βλέπετε, έτσι λίγο πρόχειρα. Θα το ενώσω μαζί με το κρεμμύδι και θα έρθω λίγο να τα ψιλοκόψω κατά αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο. Όσο μαγειρεύετε, βάλτε μουσικούλα, είναι ωραία. Έτσι, να νιώθετε ωραία την ώρα που μαγειρεύετε, μην νιώθετε ότι βαριέστε. Και φυσικά μπορείτε να έχετε δίπλα σας το tablet, να μπείτε στο alexospapandreou.gr στο site, να δείτε και άλλες συνταγές. Στο κανάλι μου στο YouTube και στο Instagram Alex Παπανδρέου με φοβερές συνταγές, ωραίες φωτογραφίες από ταξίδια που κάνω και από τους χώρους που επισκέπτομαι με το Food Walk στην Αθήνα. Food Walk βίντεο τα οποία μπορείτε να δείτε στο κανάλι μου και φυσικά να διαβάσετε τις ιστορίες των βίντεο στο καινούριο blog που έχω κάνει στο κανάλι μου, στο site μου, στο alexospapandreou.gr. Το κρεμμύδι μου λοιπόν είναι τέλεια ψιλοκομμένο, όπως θα δείτε. Θα βάλω και λίγο θυμάρι να το ψιλοκόψω και αυτό μέσα στον κιμά, να δώσει ωραίο άρωμα. Ψιλοκόψτε το καλά. Αχ, μυρωδιά. Και ήρθε η ώρα τώρα όλα να τα ενώσουμε μέσα σε ένα μπολ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το θυμάρι μας, το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Λερώστε τα χέρια σας, αυτή είναι η κουζίνα, αφού βέβαια τα έχετε πλύνει καλά, πολύ βασικό. Και εδώ θα προσθέσουμε τον κιμά μας, κιμάς μοσχαρίσιος, ένα αυγό, τέλεια, θέλουμε ξύσμα από ένα λεμόνι, πάει και το ξύσμα, λοιπόν. Το ριζάκι για τα γιουβαρλάκια, αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αλάτι βάλτε τουλάχιστον 2 πρέζες, μην το φοβηθείτε, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και κατευθείαν το λιωμένο βούτυρο. Αποσπόμενο γερούλι, έχει λιώσει το βούτυρο, θα το βάλουμε μέσα να πάει παντού και δεν έχουμε παρά να ζυμώσουμε πολύ καλά, έχετε πλύνει τα χέρια σας. Και αρχίζουμε και ζυμώνουμε τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο το κιμά μας, έτσι ώστε να πάνε παντού όλα τα υλικά για τα γιουβαρελάκια. Ο κιμάς θέλει καλό ζύμωμα, έχουν πάει όλα τα υλικά παντού. Μην πλύνετε τα χέρια σας, να έχετε έτοιμο ένα αντικολλητικό χαρτί, το βάλω έτσι λίγο εδώ. Και κατευθείαν όπως είναι, θα πάμε να πλάσουμε τα μικρά γιουβαρλάκια. Είναι σαν μικρά κεφτεδάκια. Τώρα αυτό είναι λίγο μεγάλο η αλήθεια είναι, θα το κάνω λίγο πιο μικρό, εκεί είναι ότι πρέπει. Μην το κάνετε τεράστιο, να είναι ωραία η μπουκιά. Γιατί αυτό το τρως συνήθως και με τη μία. Και στη συνέχεια αυτό που θα κάνουμε είναι να κόψουμε τις πατάτες και τα καρότα. Τα σοτάρουμε με λίγο βούτυρο στην κατσαρόλα. Εντάξει, θα προσθέσουμε μετά το ζωμό μας και εκεί μέσα θα βάλουμε τα γιουβαρελάκια και θα τα αφήσουμε σιγά σιγά
να έρθουν να μαγειρευτούν. Και στο τέλος θα κάνουμε και ένα ωραίο αυγολέμονο και θα είναι έτοιμα. Αυτή είναι και ωραία διαδικασία να βάλετε και τα παιδιά να κάνουν. Τους αρέσει πάρα πολύ να πλάθουν γιουβαρελάκια. Πώς λέει, πλάθο πλάθο κουλουράκια, πλάθο πλάθο γιουβαρελάκια με τα δυο μου τα χεράκια. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω να τα φτιάξω όλα. Και το τελευταίο μου γιουβαρελάκι. Λοιπόν, με αυτό το κιμά έφτιαξα 4, 8 και 8, 16, 23 γιουβαρελάκια. Λοιπόν, πλένω χέρια και πάμε να κόψουμε πατάτες και καρότα. Τα καρότα κόψτε τα στη μέση, προσεκτικά. Αν είναι πολύ μεγάλο, κόψτε το έτσι στη μέση και ξανά στη μέση, για να είναι πιο εύκολο. Και μετά κόψτε λεπτές φέτες. Και τις πατατούλες θα τις κόψουμε στα 4, έτσι να είναι ωραία η πατατούλα, να την βλέπουμε στο πιάτο. Όσο να κόβετε τα καρότα και πριν τις πατάτες, μπορείτε να ξεκινήσετε να βάλετε την κατσαρόλα σιγά σιγά να ζεσταίνετε. Και με ένα μικρό μαχαίρι θα κόψουμε τις πατάτες στα 4. Όπως είναι εδώ, φυσικά τις έχετε πλύνει πάρα πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε λίγο βούτυρο στην κατσαρόλα μας, να έχει έτσι νοστιμιά από 100% αγελαδινό γάλα, να πάρει λίγο το άρωμα αυτό του φουντουκιού, του αληθινού βουτύρου. Απλώς αφήστε λίγο την κατσαρόλα να ζεσταθεί, έτσι για να, όχι να καεί το βούτυρο, αλλά αυτό, να βγάλει τα αρώματά του. Βούτυρο λούρπακ. Κατευθείαν μέσα. Αρχίζει να λιώνει. Την ώρα που λιώνει το βούτυρο, εμένα μου αρέσει και βάζω και λίγο πιπέρι για να βγάζει τα αρώματά του. Κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, όπως είναι. Καρότα και πατάτες μέσα κατευθείαν. Αφήστε τα λίγο έτσι, γυρίστε τα λίγο να πάρουν τη γεύση του βουτύρου. Θα προσθέσετε μέσα και λίγο αλατάκι, μια-δυο πρέζες σαλάτι. Και καλό ανακάτεμα. Λοιπόν, εδώ στο κατσαρολάκι δίπλα, όπως θα δείτε, έχω φτιάξει 1,5 λίτρο ζωμό κοτόπουλου. Αυτό θα το βάλω τώρα εδώ μέσα και μετά με προσοχή θα πάμε να τοποθετήσουμε τα γιουβαρελάκια μας και θα αφήσουμε το φαγητό να μαγειρευτεί σιγά σιγά για 40 λεπτά. Λοιπόν, μέσα ο ζωμός, με προσοχή. Και ερχόμαστε σιγά σιγά και τοποθετούμε τα γιουβαρελάκια μας. Αφήστε τα μέσα. Ο ζωμός καλό είναι αυτός που θα ρίξετε, όπως τον έριξα εγώ τώρα, να είναι ζεστός, μην είναι κρύος ο ζωμός. Και έτσι να κερδίσετε και λίγο χρόνο στο μαγείρεμα. Έχετε μία πετσέτα να κουνάτε λίγο την κατσαρόλα για να πέσουν τα γιουβαρελάκια κάτω. Θα τα βάλουμε όλα με προσοχή. Απαλό, πολύ απαλό ανακάτεμα, μέχρι να έρθουν να μπουν όλα. Πόσα έχουν μείνει ακόμα, 5, εδώ. Βλέπετε, μπήκαν όλα, ωραία. Θα σκεπάσετε την κατσαρόλα, όχι εντελώς, λίγο, εδώ, να μείνει ένα κενό. Θα χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά και θα τα αφήσουμε 40 λεπτάκια. Μετά θα πάμε για αυγολέμονο. Τα γιουβαρελάκια μου είναι έτοιμα. Αχ, μυρωδιές. Την κατσαρόλα μου θα τη φέρουμε πιο κοντά, εδώ. Και όπως είναι, θα στύψουμε το λεμόνι από το οποίο είχαμε πάρει το ξύσμα, το οποίο έχει βγάλει ωραίο άρωμα το ξύσμα. Νομίζω ότι αξίζει να το κάνετε. Στύψτε λοιπόν λεμόνι, θα χρειαστείτε ένα σύρμα και μία κουτάλα. Ωραία. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλετε το χυμό από το ένα λεμόνι. Προσοχή να μην πέσουν μέσα
κουκουτσάκια. Λοιπόν, δύο κρόκι από αυγό. Έχετε κατεβάσει την κατσαρόλα σας από τη φωτιά να μην βράζει, εντάξει. Να ανακατέψουμε καλά, λεμόνι με αυγό. Και θα έρθουμε να βάλουμε σιγά σιγά 3-4 κουταλιές ζουμάκι από τα γιουβαρελάκια για να γίνει το αυγό λεμόνι, όπως είναι ζεστό, σιγά σιγά. Άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε έτσι για να μην κόψει, έτσι κάνανε οι παλιές νοικοκυρές και οι καινούριες. Προσοχή σιγά σιγά να πάρετε το ζουμί για να μην σπάσουν τα γιουβαρελάκια. Εγώ βάζω 3-4 κουταλιές και μετά όπως είναι αυτό, κατευθείαν όλο μέσα στην κατσαρόλα. Πω, τέλειο. Λοιπόν, όλο μέσα, να πάει παντού, έχεις ένα σημείο. Και μετά καλό κούνημα, εδώ. Εσύ κλείσε. Λοιπόν. Πώς χυλώνει, είναι τέλειο. Άμα του δώσεις αγάπη θα σου δώσει πίσω. Λοιπόν, πάρτε ένα πιάτο με μια τρυπητή κουτάλα για αρχή. Προσοχή, πηγαίνετε από την άκρη για να μην σπάσουν, μου τρέχουν τα σάλια, να μην σπάσουν τα γιουβαρελάκια. Έλα Γιώργο, πες μου τώρα, θες να φας ή όχι, πες. Ναι, λέει ναι, θέλει να φάει. Κάνει έτσι. Θέλω να φάω. Περνάμε ωραία εδώ όπως καταλάβατε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αρκετά για τον Γιώργο, δεν του βάλω παραπάνω γιατί μετά έχουμε και άλλο γύρισμα, θα του πέσει βαρύ, τώρα θα κάνουμε διάλειμμα. Αλλά θα του βάλω και λίγο ζουμάκι. Εδώ. Νομίζω ότι μπορείτε να τα φτιάξετε κι εσείς αυτά τα γουβαρλάκια στο σπίτι. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ. Δεν τον αγαπάω, θα του βάλω και λίγο ντεκόρ. Έτσι. Εδώ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα γιουβαρλάκια λοιπόν που φτιάξαμε σήμερα. Κλασικές ωραίες συνταγές. Πού αλλού, εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Παρακαλώ, κάντε ένα subscribe, πείτε το και στους φίλους σας και στις φίλες σας να μπαίνουν να βλέπουν ωραίες συνταγές. Και αν θέλετε κάντε και ένα follow στο Instagram, Alex Παπανδρέου, για να δείτε πολύ ωραίες φωτογραφίες και πολλές άλλες συνταγές βέβαια που ανεβάζω εκτός του YouTube, να μπείτε να τις παρακολουθήσετε. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.